Ακολουθώντας το μοτίβο του να υιοθετεί διαφορετικό είδος παιχνιδιού κάθε κυκλοφορία, το Shadow Warrior 3 επηρεάζεται από τα Boomer Shooters, Sorto, που είναι στη μόδα τα τελευταία χρόνια, και κυρίως από τον Doom Eternal, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνει την ταυτότητά του οπουδήποτε στη διαδρομή. Δεν είναι ένας κλόνος και στο κάτω-κάτω το πρώτο remake του Shadow Warrior στραβοπάτησε ώστε τον Doom 2016 να περπατήσει, οπότε μπορείτε αυτό να το πάρετε όπως ποθείτε. Σε κάθε περίπτωση, παρεκκλίνω το ζητούμενο. Το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, ήταν αφετηρία μαζί με άλλο ομότιμα του Boomer Shooter και το δεύτερο άλλαξε σε ένα πιο live service μοντέλο και αν και ήταν ένα βήμα πάνω στα με gameplay, νιώθε αρκετά αψυχοριστικό. Το τρίτο παιχνίδι βρίσκει ένα γερό θεμέλιο που αυξάνει το πήχη της σειράς σε κάθε τομέα του παιχνιδιού και αν και σαφώς δεν είναι Doom Eternal, ίσως είναι ένα καλύτερο παιχνίδι σε πολλές ιδέες ή εκτελέσεις εξαιρουμένου του πόλης που έχει την άνεση να έχει το ένα από τα δύο. Μπορείτε να καταλάβετε ποιο. Το να σκοτώνεις δαίμονες ήταν το ψωμοντήριο σε προηγούμενες κυκλοφορίες σειράς. Και τώρα ισχύει ακριβώς το ίδιο. Στην πλειοψηφία του είναι ένα high skill ceiling shooter, ειδικά σε κατάλληλες δυσκολίες, που απαιτεί τακτική σκέψη και γρήγορες συναλλαγές για να καταφέρεις να βγεις ζωντανός. Πάει καιρός από την τελευταία φορά που ένιωσε το χέρι μου να σφίγγει έτσι σε παιχνίδι, και αν και όχι κάτι θεωρητικά θετικό, εγώ έπαιρνα τον βαθμό δυσκολίας που έχει να προσφέρει ο τίτλος. Είναι για να φανταστείτε πιο οικειωμένα character action σε first person mode παρά σε ένα FPS της χαρακτήρα σχολής. Διατηρεί και ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο σε μικρότερη σημασία στο μίσο του παιχνιδιού, όπως την αφήγησή του, τα οπτικά του και τη μουσική επένδυση, και είναι ένα από τα πιο συγκεντρωμένα και σφιχτά παιχνίδια χωρίς συχνός πάχους πάνω του. Σε συνδυασμό με το ότι ποτέ δεν ήταν full price, έχουμε δει μια πολύ καλή αρχή που είναι υποσχόμενη για πολλά, πολλά ακόμη. Είναι όμως το στυλ του Shadow Warrior 3 απλώς ένα καλό θεμέλιο στο οποίο μπορεί να πατήσει η εταιρεία, ή μήπως είναι ένα καλό παιχνίδι που κάνει πάσα για ένα δεύτερο, soft reboot θα λέγαμε αυτή τη φορά, για να δούμε μια ολοκληρωμένη τριλογία θεματικά και μηχανικά. Η κριτική μου είναι εδώ για να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα και μερικά ακόμη. Αν και σπανίζουν οι μέρες που ασχολούμαι με τα τεχνικά ενός παιχνιδιού ή τα γραφικά, εδώ θέλω να κάνω μια πιο αισθητή παύση σε αυτό το τομέα για να συζητήσω την καλλιτεχνική κατεύθυνση και γενικά το οπτικοακουστικό τομέα τεχνικά, καθώς πιστεύω χρήζει ιδιαίτερη μνήμα. Η καλλιτεχνική κατεύθυνση ενός ρημαγμένου που την αποκάλυψη κόσμου εδώ έχει κάτι καινοτόμο, χωρίς να είναι το βαρετό, σάπιο, γκρι και καφέ που βλέπουμε συνήθως κυρίως σε δυτικούς τίτλους, ούτε το πολύχρωμο, όλα μορφ χρώμα που έχουμε δει πρόσφατα να κάνει μια ανέγερση. Είναι μια νέα οπτική και αισθητική προσέγγιση της αποκάλυψης, με έντονα χρώματα και δυνατή αίσθηση απομόνωσης παράλληλα. Τα κινηματογραφικά του παιχνιδιού, πέρα από τα καλύτερα σε όλη την τριλογία, είναι πολύ όμορφα σκηνοθετημένα ανεξαρτήτως σειράς παιχνιδιών και εντυπωσιακά. Σε τραβάνε να τα δεις λόγω ενός χαρίσματος που χρήζει στους χαρακτήρες και τα όμορφα σκηνικά. Το Shadow Warrior 3 είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι με τρομερά τοπία, με τον ατέλειον ήλιο, βουνά και άλλες θέσεις που κόβουν την ανάσα. Αν σταματήσει και χαρίσει το περιβάλλον, είναι πραγματικά πολύ όμορφο και αποτελεί ένα οξύμορο παρασκήνιο για τις σφαγές που λόγω της ροής του παιχνιδιού, καθώς και βία αισθητικής και δαιμονικής παράνοιας, ταιριάζει κάτι δημιουργώντας μια ωραία αντίθεση. Γενικά, στον οπτικό και τεχνικό τομέα, το Shadow Warrior 3 είναι αρτιότατο. Τρέχει τρομερά, πιάνοντας τα 60 καρέ με άνεση, κάτι απαραίτητο για ένα τέτοιο παιχνίδι, με μικρά και λίγα βοτήματα στα 50s περίπου να σπανίζουν. Τα εφέ σωματιδίων που δημιουργούνται και ο φωτισμός είναι ειλικρινές next gen και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, είναι τα τοπία που κόβουν την ανάσα, που δένουν το πακέτο ως μια τεχνική επιτυχία. Το Shadow Warrior 3 είναι το τέλος της τριλογίας, το οποίο νιώθει πιο πολύ σαν μια νέα αρχή. Η αφήγηση συνεχίζει πάνω κάτω από εκεί που άφησε το προηγούμενο και ο δράκος που εξαπολύεται στο τέλος έχει φέρει μπρος τη δαιμονική εισβολή της γης και ο Λο Γουάνγκ είναι στα χειρότερά του μετά από αλλεπάλληλες απόπειρες να το σταματήσει. Όταν γυρίσει ο Ζήλα προ ένα αφεντικό του Γουάνγκ θα τον ξαναβάλει στο δρόμο της εκδίκησης και θα τον αναθέσει στη σωτηρία του κόσμου. Η γραφή του χαρακτήρα του Γουάνγκ είναι επιτυχημένη από την αρχή και αν και έχω ένα παράπονο σχετικά με τους χαρακτήρες, είναι η γρήγορη αλλαγή του απελπισμένου Γουάνγκ σε ένα ελπιδοφόρο για το μέλλον. Σε αυτό οφείλεται και η επιστροφή του θεϊκού φίλου του Χότζι που παρά τα παρακάλια του Ζήλα φεύγει με το Γουάνγκ για να σώσουν τον κόσμο που σε αυτοί ξέρουν. Με βία, σφαίρες, βρυσιές και μερικά ανεπιτυχή και άλλα επιτυχημένα ανέκδοτα για να φορέσουν. Η ιστορία ξεκινάει δυναμικά και δεν ρίχνει ποτέ ρυθμό. Με λίγες σκηνές είτε να αποτελούν στήσιμο αίσθησης ή απαραίτητο exposition.
Η πλοκή μπορεί να μην είναι αρκετά σημαντική σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό τη δράση, αλλά αυτό δεν κάνει γενός κακή, ανιερή ή βαρετή. Είναι τυπική κλισέ, σίγουρα, αλλά παρέμεινε διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα καθ' όλη τη διάρκεια. Ο ρωτήσεις λόγω των χαρακτήρων σίγουρα, αλλά και την απορία να δεις πώς θα καταφέρεις να νικήσεις τον δράκο που αποτελεί τη μεγαλύτερη ποικιλία για τον πλανήτη και τον Wang έως τώρα. Τα πλούσια και όμορφα κινηματογραφικά αρκετά συχνά βοηθούν στην ομαλή δομή και μεταφορά από επίπεδο σε επίπεδο, καθώς και στο να δώσουν τους άρκα στους χαρακτήρες και κάποια από τα γεγονότα που συμβαίνουν. Μια χαμένη ευκαιρία για μένα ήταν να αναπτύξουν ακόμη παραπάνω κάποιους δεύτερης φύσης χαρακτήρες που ενώ σίγουρα έχουν τροποποιητικό και γραφικό ενδιαφέρον, δεν είναι όσο δυναμική ή εκτενώς γραμμένη όσο One. Η συνολική πλοκή έχει μία αποδεκτή ροή με πιο πολλοί γεγονότα να συμβαίνουν, δίνοντας παράλληλα έμφαση στα ανέκδοτα και ανάλαφρο χαρακτήρα αλλά A της μπάντας που είναι ο One και παράλληλα τη σοβαρότητα του επικείμενου τέλους του κόσμου. Όσο καλή και αν είναι η πλοκή, ειδικά για ένα Shadow Warrior, δεν είναι παρά ένα όχημα για να σε καθοδηγήσει από τη μία μάχη στην επόμενη, με φυτεμένα ενδιάμεσα τμήματα ελαφρού πλατφόρμινγκ. Η συνταγή του Shadow Warrior είναι ξύλο και άλλο ξύλο. Πάυση για να απολαύσει την ομορφιά κάθε χάρτη, ίσως κάποιο κρυφό μονοπάτι και μετά ένα σημείο πλατφόρμινγκ πήρε ξαναμπεί στη μάχη και το ξύλο. Δυστυχώς, το Shadow Warrior 3 προσφέρει δύο μόνο boss fights. Ενδιάμεσα έχει πολλά mini bosses, sure, αλλά στην πραγματικότητα προσφέρει δύο boss fights, οπότε δεν θα τα συμπεριλάβω στην εξίσωση για τη λούπα του gameplay. Βαθύτερα, η μάχη είναι γρήγορη, βασισμένη σε ταχύες αναλλαγές όπλων, ακατάπαυστη κίνηση και κατάλληλη, ίσως υπερβολικά κατάλληλη χρήση πόρων. Όλα αυτά ενισχύονται από τις στιγμιαίες τακτικές επιλογές που πρέπει να κάνεις μέσα στο πεδίο της μάχης για να βγεις ζωντανός. Η πλειοψηφία των μαχών, μάλιστα, και κυρίως βασικά όλες μετά τα πρώτα επίπεδα, δεν τελειώνουν απλά σκοτώνοντας όλους τους εχθρούς στην αρένα, αλλά σκοτώνοντας τα διάφορα mini boss που κατοικούν στον κάθε χάρτη, ενώ τα απλά mobs γεννιούνται αένα με σκοπό να αποτελέσουν τα ζηλεδάκια σου, αφού είναι τα health drops ή ammo drops αντίστοιχα, ρίχνοντας παράλληλα finisher bar orbs για να χτίσεις και την μπάρα που οδηγεί σε ένα τελειωτικό, βίαιο και απολαυστικό χτύπημα. Για να θέσω κάποιες βασικές αρχές, θεωρώ πως αυτού του είδους τα παιχνίδια που είναι αμυγός skill based απαιτούν για την αληθινή απόλαυσή τους και η κατανόησή τους να τα παίξεις υψηλές δυσκολίες, hard ή hardcore. Η κριτική μου βασίζεται σε αυτές τις δυσκολίες αποκλειστικά και η εμπειρία μας ως να διαφέρει με τις αλλαγές μικρότερες δυσκολίες που είτε ευνοούν πιο απρόσκοπτο gameplay ή γενικότερα δεν σε πιέζουν να χρησιμοποιήσεις όλα τα εργαλεία και τους πόρους στη διάθεσή σου. Έχοντας ξεκαθαρίσει αυτό, η βάση της μάχης είναι η κίνηση. Αν βρεις αυτό, όλα θα έρθουν μετά με τη σειρά σου φυσικά. Για μοντέρνο shooter, το Shadow Warrior δίνει έμφαση στο να έχει βάθος, πολλούς τρόπους δηλαδή να χρησιμοποιήσει περιορισμένα εργαλεία, έναντι της πιο συνηθισμένης πολυπλοκότητας, δηλαδή πολλά εργαλεία με περιορισμένες χρήσεις. Αυτό ευνοεί τόσο τη μικρότερη διάρκεια του, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό του. Ένα τρανό παράδειγμα αυτού, και μια και η κίνηση είναι η εφετηρία όλων Shadow Warrior 3, είναι ο Gadget. Ο Gadget, εκτός της χρήσης του για το platforming section, είναι ένα εργαλείο, το οποίο στη μάχη λειτουργεί με τρεις κομβικούς τρόπους που μπορούν τόσο να αλλάξουν το αποτέλεσμα, όσο και να εξομαλύνουν τις αντίξουσες συνθήκες κάθε αντιπαράθεσης. Κάθε αρένα είναι γεμάτο περιβαλλοντικά αντικείμενα, με κυριότερα τα βαρέλια με διάφορα ελεμέντα αλαφλίξεων για τους εχθρούς. Ο γάτος μπορεί αυτόματα να το φέρει σε έναν εχθρό που σε κυνηγάει ή πάνω σου και να το πετάξει εσύ πάνω σε έναν εχθρό της επιλογής σου. Δύο βασικές χρήσεις. Μπορείς να τραβήξεις τον εαυτό σου πάνω σε έναν εχθρό είτε για να τον αποτελειώσει είτε για να βγεις από κίνδυνο. Τρεις χρήσεις είναι. Τέλος, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν όντως grappling και να πιαστείς από γάτσου για να αλλάξεις γρήγορα και τακτικά θέση ή να φύγεις από τον άμεσο κίνδυνο. Τέσσερις διαφορετικές χρήσεις, όλες απαραίτητες για την ανάπτυξη μαεστρία στη μάχη. Και ακόμη είμαστε στο φλοιό του συνόλου. Πριν αφήσουμε το κινητικό κομμάτι, έχουμε ένα τυπικό slide που ακυρώνεται μέσω animation για να αυξήσει τη ταχύτητά σου και φυσικά θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς ένα διπλό άλμα και dash, όλα εκ των οποίων λειτουργούν αψόγως λειτουργικά και είναι εύχριστα μέσα σε κάθε μάχη καθώς και στα σημεία του πλατφόρμα. Μέσα στη μάχη, κάθε dash είναι τόσο αρμονικά animated που μπορείς εύκολα να πετύχεις εχθρούς παράλληλα ή να αποφύγεις επιθέσεις. Το platforming ενδιάμεσα από κάθε αρένα είναι για να αλλάζουν τη ροή και τη μονοτονία, καθώς και να χαλαρώνουν το παίκτη, να εκθέτουν τα πανέμορφα τοπία που προανέφερα και τέλος να λειτουργούν ως ο χώρος που προοδεύει αφήγηση μέσω διαλόγων, καθώς μέσα στο χώρο μάχης και την ψυχωτική μουσική υπόκρουση δεν θα αποτελούσαν το κατάλληλο background για να προσέχεις το διάλογο. Η μουσική υπόκρουση, by the way, είναι επίπεδο του Doom, αν όχι και τόσο εικονική και δυναμική, αλλά έχει σποραδικές πινελιές ιαπωνικού παραδοσιακού ήχου που ταιριάζει κάτι με τη συνολική ατμόσφαιρα του τίτλου. Πριν αφήσω πίσω τελείως το platforming, να πω ότι ρέμε πολύ φόρα και ομαλά, με έξυπνα εμπόδια, χωρίς ποτέ να φτάνουν τις δυσκολίες του αφοσιωμένου τίτλου platforming, προφανώς, αλλά είναι εντυπωσιακά και κάνουν καλά τη δουλειά του. Τα βασικά του παιχνιδιού είναι αναλλαγή από κατάνα σε όπλα και πίσω, αναλόγως στη κρίση μας, καθώς με την εξαίρεση ενός εχθρού που θέλει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όλοι οι υπόλοιποι εχθροί είναι ευάλωτοι σε κάθε είδου ζημιά και σε όλα τα είδη των στοιχείων, που σημαίνει ότι πραγματικά σου λύνονται τα χέρια και σου δίνει εργαλεία με πραγματικό βάθος. Διάλεξε τι, πώς
πού και πόσο συχνά θα τα χρησιμοποιήσεις. Είναι μια απελευθερωτική επιλογή που ενισχύει τον πειραματισμό και δυναμισμό κάθε μάχης, κάνοντας παράλληλα το παιχνίδι ακόμη πιο ανοιχτό σε διαδοχικά επαναληπτικά playthrough που αναμφίβολα συνιστώ. Η κατάνη είναι δεμένη σε ένα input και η θεμελιώδη μορφή της είναι απλά εκεί για να κόβει τους εχθρούς. Συνοδεύεται φυσικά από το απλό του Low Wang στο σύνολο 6 και είναι αρκετά σύνθετα αλλά και εύκολο να τα μάθεις ώστε να κατανέμεται και αρμονικά ο ρυθμός απόκτησης και μαεστρίας τους μέσα στο campaign. Τα όπλα είναι όσο αντιδραστικά γίνονται και το haptic feedback και η δόνηση στο controller συνάδουν τέλεια με την εικόνα και ηχητική και αν παίζετε το PS5 θα συνιστούσαν επιφύλακτα να του μπανιάσετε τα settings αυτά. Στο χειρισμό όλα είναι ρόδινα, σχεδόν. Και τα όπλα αντιδρούν και χειρίζονται υπέροχα. Είναι εύκολο να στοχεύσεις, να υπολογίζεις απόσταση και σταδιακά να αυξήσεις την ευστοχία σου αφού δεν υπάρχουν προσιτές δυνατότητες όπως aim down sights και τα σχετικά. Είναι όλα ένστικτο και ικανότητα. Κάθε όπλο νιώθεις τη χρήση του διαφορετικό και από τα 6 μπορείς να έχεις δει ενεργά ανά πάσα στιγμή και την κατάνα. Κάθε όπλο έχει διαφορετική χρησιμότητα μέσα στη μάχη, αλλά όλα έχουν ένα κοινό παρονομαστή, αποτελεσματικότητα. Όλα τα όπλα ανά πάσα στιγμή μπορούν να ασκήσουν ζημιά και να σκοτώσουν εχθρούς όπως και η κατάνα μας. Αυτό σημαίνει πως ένα εργαλείο εξορροπείται του άλλου και δεν υπάρχει κάποια ανισότητα μεταξύ τους. Το revolver για παράδειγμα είναι το καλύτερο για headshot, τόσο δεν ειδικεύεται στη ταχεία kills. Τα SMG είναι μαμάδα στο crowd control, το Crimson Bullet αναρνάζει όλο στον αέρα, το Basilisk είναι καλό στο να ρίχνει μία μεμονωμένη δυνατή βολή. Και τέλος το Shuriken Spitter είναι το πιο κοντινό σε AOE που έχουμε που οδηγεί και σε ένα light stagger. Αρχικά όλα τα όπλα θέλουν συχνά γέμισμα και δεν έχουν κάποια εγγενής δευτερεύουσα λειτουργία. Ο Wang είναι εξοπλισμένος και με ένα ελαφρύ force boost που εδώ λέγεται Chi Blast και αν και αποτελεί τη μόνη μορφή μαγείας, είναι καλό για canceling και να κερδίζει έδαφος, ενώ νιώθει εξίσου δυναμικό με όλα τα καλογιαλισμένα όπλα του. Ο δυναμισμός και η χρησιμότητα του Wang και των όπλων αλλάζουν με τη λιτή αλλά impactful as fuck πρόοδο στα δύο μέτωπα, χαρακτήρα δηλαδή και τα όπλα του Low Wang. Παίζοντας το παιχνίδι, θα βρεις εξερευνώντας ελαφρώς εκτός του περπατημένου ή για μια φορά και στο path σου, σφαίρες αναβαθμίσεων. Αυτές ξοδεύεις στα 7 όπλα ή στα 4 δέντρα που αφορούν το Wang και αναπτύσσεις τις ικανότητές σου, και μέχρι το τέλος είναι σίγουρο πως θα είσαι η άψογη φωνική μηχανή με στυλ και αίσθηση. Η περιορισμένη οικονομία του παιχνιδιού είναι οργανωμένη και στημένη έτσι ώστε να μπορείς να αγοράσεις όλες τις αναβαθμίσεις σε ένα playthrough, πράγμα σαφώς δύσκολο αλλά παράλληλα εφικτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχεις αποκτήσει πληθώρα αυτών και όπως είπα, προσθέτει αρκετές συναλλαγές στο πώς χειρίζονται ή ορθότερα λειτουργούν τα όπλα. Ένα εύκολο παράδειγμα γι' αυτό είναι το No Reload στο Shotgun, το οποίο είναι το τελευταίο upgrade του όπλου, άρα το Tier 3 και θέλει σύνολο 7 σφαίρες αναβάθμιση. Η αλλαγή ενός απλού Shotgun σημειαυτόματο είναι τρομερά αισθητή στο παιχνίδι μέσα και δεν σταματάει εκεί φυσικά. Χέτζους από το Revolver κάνουν Explosive Damage, τα SMG δημιουργούν ηλεκτρισμό και μια επιτυχημένη βολή με τον Basilisk μπορεί να παγώσει τους εχθρούς επί τόπου. Βέβαια, δεν είναι μόνο το Tier 3 που αξίζουν, απλά είναι τα πιο ουσιώδη, ενώ το Tier 1 πάντα είναι αύξηση χωρητικότητας και το Tier 2 είναι υποστηρικτικό εφέ στο τελευταίο επίπεδο. Η Katana είναι μια ακόμη μεγάλη διαφοροποίηση, αφού σου δίνει μια κρατημένη επίθεση και μετά σου δίνει elemental επιθέσεις που με το κατάλληλο input εξαπολύνουν ηλεκτρισμό, πάγο ή φωτιά, αλλάζοντας δραστικά το παιχνίδι σε κάθε σου μάχη. Το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και με το χαρακτήρα του Wang, με ικανότητες όπως παραπάνω self-healing, δυνατότερο chi blast και παραπάνω προμήθειες από νεκρούς εχθρούς μεταξύ άλλων. Λειτουργούν και αυτές με τον ίδιο τρόπο και αν και προσφέρουν αλλαγές στη ρίζα του συστήματος μάχης, δεν είναι όσο αισθητές όσο αυτές των όπλων. Είναι καλές αναβαθμίσεις των Get Mirong, αλλά είναι μια χαμένη ευκαιρία για ακόμη πιο τρελά κόλπα και gameplay βάθος. Ένα δεύτερο dash, κάποιο active ability κρυμμένο στο τέλος κάποιου δέντρου ή ένα last stand θα έκαναν πολλή δουλειά. Τόσο για να εξορροπήσουν κάποιες σχετικά άδικες και δυσκολότερες αρένες προς το τέλος, όσο και για να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον replayability. Το Shadow Warrior 3, τόσο για να ενισχύσει την ανάπτυξη του χαρακτήρα και όπλων, όσο και για να υπογραμμίσει τα βασικά συστήματα, προσφέρει περίπου 20 challenges που μπορείς να ολοκληρώσεις καθώς παίζεις το βασικό campaign, που ανταμείβουν πόντους αναβαθμίσεων και τα ζητούμενά τους, διδάσκουν πώς περίπου πρέπει να χρησιμοποιεί ο παίκτης κάθε όπλο του. Στο New Game Plus που έχει προσθεθεί με update, υπάρχουν κάποια extra challenge για να ξεκλειδώσει skin σε όπλα και να ανεβάσει το Warrior rank σου. Κάθε εχθρός είναι ένα διαφορετικό εμπόδιο και όλοι τους είναι αρκετά ανθεκτικοί στη ζημιά σου, οπότε θα πρέπει να συνδυάσεις όλους τον μπροστά σου και το περιβάλλον για να καταφέρεις να καταδροπώσεις τους δαίμονες μπροστά σου. Τα όπλα όλα νιώθουν όπως είπαν ενστικτόδες στη χρήση τους και φυσικά όταν μάθεις να ελέγχεις κίνηση και στόχο, θα έχεις ένα τέλειο αίσθημα σύστημα μάχης στο ένα χέρι και ένα πολύ επιβραβευτικό και βαθύ στο άλλο. Ο βασικός πυρήνας του να επιτυχείς ακόμη παραπάνω, ειδικά σε υψηλότερες δυσκολίες, είναι να μπορέσεις να μάθεις να αλλάζεις γρήγορα όπλα μπρος-πίσω για το Active Reload Canceling, όπου χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα slice από τον Dragon Tail, το όπλο σου μεταθύνει γεμάτο με σφαίρες. Αυτό δεν σε κάνει πάντα δύναμο για να τελειώσει το οπλοστάσιο. Πρέπει να ελέγχεις τις σφαίρες που έχεις και να κοιτάς να μην σου τελειώσουν, ενώ παράλληλα είναι η καταλήτη της επιτυχίας σου,
ότι θα σταματήσει να στοχεύει στο mini boss κάθε αρένα και θα στοχεύσει στα μομπάκια τα απλά, ώστε να πάρει πίσω ζωή, να τα σκοτώσει με όπλα ή πυρομαχικά να τα σφάξει με την κατάνα σου. Ο Wang όμως τώρα πολύ ζημιά και πρέπει να είσαι προσεκτικός κατά τη διάρκεια στόχευσης και αν χρειαστεί να αναγκαστεί να κάνεις κύκλους μέχρι να βρεις μια πηγή ζωής για να μπορέσεις να ξαναγεμίσεις σφαίρες ή να ασχοληθείς με το να σκοτώσεις τα αλήπητα βία mini bosses που βρίσκονται μπροστά σου. Η απλότητα δεν είναι στο ρεπερτόριο του παιχνιδιού, οπότε σφίξτε χέρι γιατί θα πέσει πολύ ξύλο. Τα χτυπήματα είναι πολύ καλά και το ίδιο ισχύει για την κατάνα, να την άξεις και ό,τι άλλο κάνεις, εκτός από στυλιωτικές πθέσεις, οι οποίες αδικαιολόγητα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα δυνατή αίσθηση του χειρισμού και έχουν μόνο οπτικό στην ομότητα της βιότητάς του. Μέσα στη λούπα της μάγης, βέβαια, αυτές οι κινήσεις είναι εξίσου κομβικές, όχι μόνο μια μέθοδος άμεσου healing, αλλά βοηθάει αναλόγως στο επίπεδο μπάρας που έχεις, από 1 ως 3, να μπορέσεις αντίστοιχα να εκτελέσεις απλούς εχθρούς, τα παραδοσιακά mini bosses και ένα πιο δυνατό που εμφανίζεται μπρος στο τέλος που θέλει 3. Το σημαντικό με τα finishers in gameplay είναι πως αφαιρούν ένα body bar του εχθρού και το μετατρέπουν σε όπλα που διαφέρουν από ρόπαλα, μια δυνατή grid katana, ένα μάτι που κυνηγάει εχθρούς και τα εικονικά από τα trailer διπλά LMGs που καθαρίζουν τους αρένες σαν έναν έκδοτο μεταξύ στο άλλον όπλο. Αυτά αλλάζουν το δυναμισμό της μάχης, αλλά δεν σε κάνουν αθάνατο. Συνεχίζει να απαιτείται προσπάθεια από το παίκτη για να επιβιώσει. Το παιχνίδι νιώθει δίκαιο κατά την πλειοψηφία του, και αν και μερικές φορές λόγω της χαοτικής του φύσης και υπερβολικών χρωμάτων, μπορεί να μην παρατηρήσει επερχόμενες επιθέσεις που οδηγούν σε μερικούς σχετικά εκνευριστικούς θανάτους. Το Shadow Warrior 3 όμως έχει μια αστοχία, ειδικά σε αλλεπάλληλα playthrough. Η αναβάθμιση της κατάνας για στοιχειώδη ζημιά είναι υπερβολικά ανισόρροπη. Όταν λέω στοιχειώδη, εννοώ ελεμέντα. Ειδικά το πάγωμα είναι πολύ δυνατό. Μπορείς να παγώσεις εχθρούς επί τόπου ή να ελέγξεις πολύ εύκολα τα πλήθη με ηλεκτρισμό. Αυτό προσπαθεί να εξισορροπηθεί με το ότι θέλει κάποια ώρα για να φορτώσει η επίθεση, αλλά δεν είναι αρκετό δεδομένου ότι τη ζημιά θα σκάσει αν το φορτώσει. Προηγουμένως ανέφερα το Active Reload Cancelling, και το Active Reload Cancelling γίνεται ακόμα πιο ειδικό, πιο δυνατό, όταν αρχίζει να χρησιμοποιεί μέσα στους συνδυασμούς σου κατάνα. Κάθε ένα χτύπημα κατάνας μπορεί να ξαναγεμίσει το όπλο σου σε full σφαίρες, και αυτό αν δεν είναι και αν δεν είναι χρήσιμο ιδιαίτερα σε ένα revolver ή σε ένα shotgun. Είναι όμως υπερβολικά δυνατό σε όπλα όπως το Basilisk, την Bazooka ή το Shuriken Spitter, τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν τρομερά νούμερα ζημιά στους εχθρούς πάρα πολύ γρήγορα να χρησιμοποιείς σωστά το Sword Cancelling. Οι αρένες θα μπορούσαν αποκλειστικά σε θέμα οπτικού σχεδιασμού να παρουσιάζουν λίγο παραπάνω ποικιλία από μοναστήρια στο βουνό, ζούγκλα ή παγωμένες βουνοκορφές. Και αφού βρισκόμαστε στην αποκάλυψη, θα μπορούσε να υποφεληθεί με μια πίστη σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη για παράδειγμα. Αν αφήσουμε το εικαστικό κομμάτι στο πλάι, μιλάμε για έξυπνες σχεδιασμένες αρένες, αρκετά ευρύχωρες με κάποιες πιο μικρές εδώ και εκεί για να αλλάζουν τη ροή της μάχης. Μεγάλη δύναμη κάθε αρένας είναι η γεωμετρία που προσφέρουν με αρκετές περιψωμένες πλατφόρμες για να αναδειχθεί ο παίκτης καθώς και τείχος να τρέξει. Αυτά ενισχύουν αρκετά την κίνηση μαζί με τα grapple spots που έχουν μερικές. Για να χρησιμοποιείς τελείως τα όπλα από μόνο τους, πολλές φορές όμως δεν αρκεί, και απαιτείται από σένα να χρησιμοποιήσεις και διάφορες περιβαλλοντικές αστείες ζημιά. Αυτές είναι είτε παγίδες είτε βαρέλια με διάφορα στοιχεία που μπορείς να πλήγεις στους εχθρούς. Οι παγίδες είναι θεαματικές και ασκούν πολύ ζημιά, ενώ παράλληλα είναι έτοιμα αποκτημένα στο χάρτη ώστε να έχουν αξία στο gameplay και να μην νιώθουν πρόσθετες σαν flow. Το ίδιο ισχύει για τα βαρέλια, τα οποία αν και όχι εξίσου δυνατά, η προσβασιμότητά τους, όσο και η αντίθεσή του με τις παγίδες αν μάθεις να τα πλέξεις στη λούπα, σου παρουσιάζουν αρκετή χρήση λόγω της ταχύτητας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αλλά χάνουν την αξία τους μετά την αναβάθμιση του κατάνας που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με περισσότερο έλεγχο. Το Shadow Warrior 3 είναι με λίγα λόγια μια παιχνιδάρα. Δεν έχει ανέτειο πάχος, αρχίζει και τελειώνει με μια αρχή, μέση και τέλος, αν και θα ήθελα να είναι έστω άλλες 2 ώρες, δεν σημαίνει πως η διάρκεια του δεν είναι αρκετή. Η συνεχής πρόοδος με νέα στοιχεία για το παίκτη, τα λίγα on-rail sequences και τα φανταστικά set pieces δένουν άρτια με τα τρομερά γραφικά, και αν και η επανάληψη του τίτλου υποστηρίζει άντε ένα δεύτερο ή τρίτο playthrough, τα 2 σερί που έκανα εγώ προσωπικά δεν έγιναν ποτέ βαρετά. Η μάχη είναι ένα αίσθητο δολοφονίας με τρομερά εφέ και όπλα, βαθύ σύστημα, υψηλές απαιτήσεις. Και αν και τα κρύα στοιχεία αστεία καμιά φορά ίσως γίνουν too much, ο Wang είναι ένας διασκεδαστικός χαρακτήρας να σε πάει σε αυτό το ταξίδι. Maybe we should call ourselves the Fast and the Furious. Get it? Τα τοπία ενισχύουν κάθε δευτερόλεπτο της μάχης και η ιαπωνική μυθολογία δεν έχει νιώσει ποτέ πιο αθλητή από τώρα. Η ιδέα του να υπάρχει αρκετό platforming σπάει όποια μονοτονία θα μπορούσε να υπάρξει από την υπέροχη μάχη. Η ποικιλία της μάχης αυτής και σχετικά βραχή μέγεθος του τίτλου αναδεικνύει το παιχνίδι για ένα τέλειο Σαββατοκύριακο πίκα. Η έλλειψη των boss fights είναι ένα άλλο αρνητικό που, αν και τα 2 που έχει είναι έξυπνα με καθαρά μοτίβα, δεν είναι αρκετά. Είναι ένας μετρημένος τίτλος δυστυχώς και θα ήθελα πολύ να δω μια επέκταση ή συνέχεια.
Αν κοιτάξουμε όμως αυτό που έχουμε, πρόκειται για ένα από τα καλύτερα run and gun παιχνίδια των τελευταίων ετών και το προτείνω με βεβαιότητα και βαρβαρότητα. Αν θέλετε να με υποστηρίξετε καθώς και το κανάλι, αλλά και να είστε διαρκώς ενήμεροι για το κάθε νέο βίντεο που κάνω, τότε κάντε ένα subscribe πατώντας εδώ και το αντίστοιχο κουμπανάκι για να μην χάσετε το νέο βίντεο, καθώς και θυμηθείτε να βάλετε ένα like στα βίντεο γιατί με βοηθάει να συνεχίσω και να δημιουργώ ακόμα παραπάνω κριτικές για video games.